Το κόστος των καυσίμων ψαλιδίζει τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Τώρα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα και τι λέει ο κύριος Βουλγαράκης σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσά και στους ακροατές. Καλά. Η ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί άμεσα να μην σας αφορά, αλλά ωστόσο η τιμή στην ενέργεια, γιατί είναι συνολικότερο το θέμα, σας αφορά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι θα προχωρήσετε, δηλαδή θα περιμένετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως σας άκουγα να λέτε, και μετά θα δείτε τι θα κάνετε όλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΛ πανελλαδικά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα πανελλαδικά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη συγκοινωνία λόγω του μεγάλης αύξησης που πήρε τώρα τελευταία το πετρέλαιο. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Ενέργειας αλλά και το Οικονομικών, προφανώς και με το Μεταφορών, σχετικά με το τι μέλη γενέστε γενικότερα για τα ΚΤΕΛ, προσπαθώντας από τη δικιά μας την πλευρά να αποφύγουμε την αύξηση του κομίστρου που ούτως ή άλλως φοβάμαι ότι μάλλον κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε, ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου εκεί θα αναγκαστούμε οπωσδήποτε να κάνουμε μια αύξηση του τιμολογίου, γιατί όπως εσείς προείπατε αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 50% των εισπράξεων να διατίθεται μόνο για τον πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεδομένου ότι υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν επισκευές λεωφορείων κτλ. Και άλλα κόστη λειτουργικά, τα οποία δεν μπορεί δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα ΚΤΕΛ. Από εκεί και πέρα τώρα σίγουρα είναι το βάρος μεγάλο προς την πλευρά των ομοσπονδιών και των αστικών αλλά και των υπεραστικών, γιατί και οι συνάδελφοι των υπεραστικών έχουν τα ίδια προβλήματα, ενδεχομένως και μεγαλύτερα. Από εκεί και πέρα τοπικά είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις Έχετε μειώσει και κόσμου. Τα δρομολόγια? Και θα γίνουν, έχουν γίνει ήδη και ενδεχομένως να γίνουν και άλλες μειώσεις, με την έννοια ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε το ΚΤΕΛ να μην μπορεί να λειτουργήσει και να, εν πάση περιπτώσει. Πώς εξετάζετε αυτό? Βλέπετε ποια είναι εκείνα τα δρομολόγια τα οποία δεν έχουν μεγάλη επιβατική κίνηση και πάτε, ας πούμε, σε περικοπές πρώτα σε αυτά, επιμικύνοντας, γιατί αυτό σημαίνει προφανώς, περικοπή. Ναι, αντί να είναι ένα δρομολόγιο κάθε μισή ώρα, το πάτε, ας πούμε, κάθε μία ώρα. Προφανώς όπου είναι πιο μικρή κίνηση, αραιώνουμε δρομολόγια. Από εκεί και πέρα όμως σε άλλες περιπτώσεις πυκνώνουμε, όπως παραδείγματος χάρη είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα Ελληνοπεράματα, η Αμινισσός τώρα που άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί με τους δουλόμενους. Πυκνώνουμε κάποια δρομολόγια όπου το καλεί η ανάγκη και κάπου αλλού όταν δεν έχουμε κίνηση κάνουμε μια μικρή αραιώση, όχι πολύ σοβαρή, αλλά αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχω τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα. Απριλίου δηλαδή. Μου λένε τι, ότι σε σύγκριση με το 19 που ήταν μια χρονιά κανονική, γιατί το 20 και το 21 είχαμε την επιδημία που ανέτρεψε τα πάντα, σε σύγκριση λοιπόν τον Απρίλιο του 22 που είμαστε τώρα και στο 19 είμαστε κάτω όσον αφορά την επιβατική κίνηση 41%. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα είναι απαγορευτικά για να κάνουμε σπατάλι δρομολογίων και κατά συνέπεια πετρελαίου. Υπάρχουν γραμμές λοιπόν, γιατί αυτή την ώρα δίνεται και παραπάνω πληροφορίες, διευκρινήσεις στο επιβατικό κοινό, άσχετα με το αν η κίνηση σε σχέση με το 19 είναι μειωμένη κατά 41%, αλλά είναι πολλοί οι λόγοι που γίνεται αυτό. Κυρίως, ας πούμε, η μετακίνηση, τα απαγορευτικά μέτρα, υγειονομικά μέτρα εξαιτίας και της πανδημίας μετά από δύο χρόνια. Ακριβώς. Αλλά έχετε την καλοσύνη να μου πείτε, είπατε πριν από λίγο ότι
προχωράτε σε αύξηση ή πύκνωση των δρομολογίων σας σε κάποιες περιοχές που αυτή την περίοδο παρουσιάζουν μια αυξημένη κίνηση, σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπου η επιβατική κίνηση είναι μειωμένη. Ποιες είναι δηλαδή αυτές οι περιοχές όπου γίνεται αραίωση των δρομολογίων, και το λέω γιατί και ο κόσμος θα σας ακούσει που μετακινείται, και από την άλλη βεβαιότητα φαντάζομαι ότι εκδίδεται εκείνο το πρόγραμμα ως έχετε κάνει μέχρι σήμερα ή ως κάνετε μέχρι σήμερα, σωστά για να το πω, για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι τα δρομολόγια και κάθε ποια ώρα γίνονται. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε δεν μπορώ να κάνω ανάλυση όλου του προγράμματος του ΚΤΕΛ προφανώς. Όχι, όχι, για εκείνες τις περιοχές που υπάρχει αυτή την ώρα μείωση. Έχουμε τα δρομολόγια του στην περιοχή Μεσαμπελιές Μασταμπά, Δημητρίου Θέρισο, που η κίνηση, η επιβατική κίνηση είναι πολύ, πολύ χαμηλή, και μπάσε τόση κάθε μέρα είναι και άλλη μέρα και παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση όλη την κατάσταση, ούτως ώστε κάπου να ρεώνουμε και κάπου να πυκνώνουμε τα δρομολόγια ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει. Για να μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Για να μπορέσουμε, ναι, να ξεπεράσουμε τον κάβο που λέγεται ενεργειακό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες για τον κόσμο που σας άκουσε, κύριε Βουλγαράκη. Καλή σας ημέρα.